Γεια σας. Λέγομαι Γιώργος Δέλλας και είμαι υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών του Schaeffler Rep Expert και για τις μάρκες Look, Ina και Fag. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των αυτόματων κυβωτίων με μετατροπέα ροπής, δηλαδή οι αλλαγές ταχυτήτων υποφορτίο, εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής τους. Ωστόσο, λόγω των απολειών των μετατροπέων ροπής, τα αυτόματα κυβώτια έχουν μειώσει σημαντικά την απόδοση, συγκριτικά πάντα με τα μηχανικά κυβώτια ταχυτήτων. Για τον λόγο αυτό, έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός συστήματος μετάδοσης διπλού συμπλέκτη, ενός DCT δηλαδή, από το αρχικό στάδιο εξέλιξής τους. Στόχος ήταν ο συνδυασμός της απόδοσης ενός μηχανικού κυβωτίου ταχυτήτων με την άνεση ενός αυτομάτου κυβωτίου ταχυτήτων σε ένα εξ ολοκλήρου νέο σχεδιασμό. Ο Γάλλος εφευρέτης Άντολφ Γκεγκρές και ο καθηγητής Ρούντολφ Φράνκε από τον Ντάρμστατ καταχώρησαν τις πρώτες ευρεσιτεχνίες για έναν τύπο διπλού συμπλέκτη το διάστημα 1939-1940. Ωστόσο, χρειάστηκε ένα τέταρτο του αιώνα για να μεταβούν από την ιδέα στην αρχική χρήση. Σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι η Porsche εργάστηκε εντατικά από το 1968 στην ανάπτυξη του DCT για αγώνες αυτοκινήτων, καθώς υποσχόταν σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την υπέρβαση των μέγιστων ορίων επιτάχυνσης. Επομένως, ήταν δυνατή η αλλαγή ταχυτήτων σημαντικά πιο γρήγορα και με λιγότερες απώλειες σε πλήρη ισχύ. Από εκείνη τη στιγμή, η επιτάχυνση των οχημάτων παραμένει εντυπωσιακή έως σήμερα. Για πολλά χρόνια, ο διπλός συμπλέκτης χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως ειδική λύση για αγωνιστικά οχήματα, αλλά στα μέσα της δεκαετίας του 90, το σύστημα μετάδοσης της κίνησης γινόταν όλο και περισσότερο το επίκεντρο της ανάπτυξης και εξέλιξης των αυτοκινήτων. Αναζητώντας μια εναλλακτική λύση ως προς το αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων, τα πλεονεκτήματα του DCT έγιναν εμφανή. Τόσο οι αγωνιστικές και οι προσανατολισμένες προς τον καταναλωτή απαιτήσεις των ευρωπαϊκών πελατών, καθώς και οι αυστηρότεροι νόμοι για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, έδωσαν τελικά την αποφασιστική όθηση για ανάπτυξη σε μαζική παραγωγή. Το φθινόπωρο του 2002, ο όμιλος Volkswagen παρουσίασε το πρώτο όχημα παραγωγής με τη νέα αυτή τεχνολογία. Αρχικά, περιλάμβανε έναν διπλό υγρό συμπλέκτη, λειτουργία σε λουτρό λαδιού, με την έκδοση του διπλού ξηρού συμπλέκτη να ακολουθεί 5 χρόνια αργότερα. Αυτός ο τύπος κυβωτίου παρέχεται τώρα και από άλλους γνωστούς κατασκευαστές οχημάτων. Το κυβώτιο διπλού συμπλέκτη περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα δευτερεύοντα κυβώτια, τα οποία είναι τοποθετημένα στο ίδιο περίβλημα. Κάθε δευτερεύον κυβώτιο κατασκευάζεται όπως ένα χειροκίνητο κυβώτιο στα πλαίσια της αρχής λειτουργίας του. Συνεπώς, κάθε δευτερεύον κυβώτιο διαθέτει και το δικό του συμπλέκτη. Οι ξηρές και υγρές εκδόσεις των συμπλεκτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τη ροπή του εκάστοτε κινητήρα, καθώς και με το χώρο τοποθέτησης. Κατά την οδήγηση, όλες οι διαδικασίες αλλαγής των ταχυτήτων ρυθμίζονται αυτόματα. Μια μονάδα ελέγχου μεταφέρει εντολές είτε σε ένα ηλεκτροϊδραυλικό είτε σε ένα ηλεκτρομηχανικό μηχανισμό ενεργοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμπλέκτες και οι φουρκέτες αλλαγής ταχυτήτων μπορούν να λειτουργούν εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Επομένως, πάντα ένα δευτερεύον κυβώτιο συνδέεται πάντα με τον κινητήρα μέσω τριβής. Στο άλλο δευτερεύον κυβώτιο, η επόμενη ταχύτητα είναι προεπιλεγμένη και ο οδηγός μπορεί να την επιλέξει ανά πάσα στιγμή. Στη λειτουργία οδήγησης, οι συμπλέκτες ενεργοποιούνται εναλλάξ εντός μερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου. Για τον οδηγό, αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων μεγαλύτερη οδηγική άνεση χάρη σε σχεδόν μη αντιληπτές διακοπές της ισχύως κατά την επιτάχυνση. Το DCT διατίθεται είτε με διπλό υγρό είτε με διπλό ξηρό συμπλέκτη. Οι κατασκευαστές των οχημάτων αποφασίζουν μεταξύ των δύο συστημάτων κυρίως βάσει του χώρου τοποθέτησης, της ικανότητας μετάδοσης της ροπής και την οικονομική αποδοτικότητα. Οι διπλοί υγροί συμπλέκτες απαιτούν μικρό χώρο τοποθέτησης και μπορούν να μεταδώσουν υψηλότερες ροπές λόγω της ικανοποιητικής αποβολής θερμότητας. Ωστόσο, οι απώλειες δύναμης της οπισθέλκουσας στο λάδι που προκύπτουν από την απόδοση του συμπλέκτη και της αντλίας οδηγούν σε μείωση της απόδοσης. Ο διπλός ξηρός συμπλέκτης απαιτεί ελαφρώς μεγαλύτερο χώρο τοποθέτησης, αλλά λειτουργεί πιο αποδοτικά καθώς δεν μεταφέρεται λάδι στην περιοχή του συμπλέκτη. Η θερμότητα της τριβής πρέπει να αποβάλλεται μέσω του αέρα, ο οποίος αποτελεί όμως έναν πιο ανεπαρκή αγωγό θερμότητας.
Ως αποτέλεσμα, η ικανότητα του θερμικού φορτίου και η μεταδεδόμενη ροπή είναι χαμηλότερες συγκριτικά με την υγρή έκδοση. Επομένως, κάνοντας μια επισκόπηση όλων των πλεονεκτημάτων του κυβωτίου διπλού συμπλέκτη, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τα παρακάτω. Συνδυάζει την άνεση ενός αυτόματου με την απόκριση ενός μηχανικού κυβωτίου ταχυτήτων. Έχει παρόμοιες ιδιότητες συγκριτικά με ένα αυτόματο κυβώτιο, αλλά με άριστη απόδοση. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου αντιληπτή η διακοπή της ισχύως κατά τη διεξαγωγή αλλαγών των ταχυτήτων. Έχουμε μείωση στην κατανάλωση καυσίμου και μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τα προηγούμενα κλασικά χειροκίνητα κυβώτια με μονό δίσκο, ο συμπλέκτης είναι κλειστός κατά το ρελαντί. Ανοίγει με το πάτημα του πεντάλ συμπλέκτη, το οποίο αποσυνδέει τη μετάδοση της ισχύως. Αυτό λαμβάνει χώρα μέσω του συστήματος αποσύμπλεξης. Αντιθέτως, οι συμπλέκτες σε αυτό το σύστημα διπλού συμπλέκτη είναι ανοιχτοί κατά το ρελαντί. Κλείνουν όταν ενεργοποιείται το δίχαλο. Επομένως, πρόκειται για ένα σύστημα σύμπλεξης. Το Mechatronics ενεργοποιεί εναλλάξ τα δύο δίχαλα μαζί με τα ρουλεμάν εμπλοκής μέσω των δύο εμβόλων. Τα δίχαλα στηρίζονται στα έδρανα των μοχλικών τους και μεταφέρουν τη δύναμη στα χτένια μέσω των ρουλεμάν εμπλοκής. Έτσι, κλείνει ο αντίστοιχος συμπλέκτης. Η φθορά των δίσκων στους συμπλέκτες αντισταθμίζεται από μια ενσωματωμένη διάταξη αυτορύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο, η θέση και των δύο ενεργοποιητών στο μηχανοτρονικό σύστημα διατηρείται πάντα σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους. Περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτική περιγραφή των συστημάτων του υγρού και ξηρού διπλού συμπλέκτη, καθώς και τη διαδικασία αντικατάστασής του, παρέχουμε μέσω των τεχνικών και πρακτικών σεμιναρίων που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με τους διανομείς και εμπόρους μας σε ολόκληρη την επικράτεια. Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτά στον προμηθευτή σας για τα προϊόντα της Schaeffler, δηλαδή για την Look, την Nina και τη FAG, και θα έχετε την ευκαιρία να εκπαιδευτείτε απευθείας από εμάς, δηλαδή από τον κατασκευαστή αυτού του συστήματος. Μπορείτε να βρείτε τεχνικές οδηγίες, τεχνικές πληροφορίες και βίντεο στο www.repexpert.gr ή να στείλετε email στο info@repexpert.gr. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει» που θα βρείτε ακριβώς από κάτω. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο και στο συνεργείο σας.